Τι γίνεται, Παντελή? Να ξεκινήσουμε από τα πιο επίκαιρα, ναι, κυρίως που έχουν να κάνουν με το ενεργειακό, έτσι. Χθες αποκαλύφθηκε από την εφημερίδα Zeit ότι δύο πολύ στενοί συνεργάτες και αξιωματούχοι του Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας, οι οποίοι ήταν και είναι υπεύθυνοι για το φυσικό αέριο και την ενέργεια. Στη Γερμανία τώρα, της Γερμανίας. Ναι, ναι, στο γερμανικό, ναι, είναι κατάσκοποι της Ρωσίας. Αυτό γράφει η εφημερίδα, ναι. Ναι, ναι. Την υπόθεση έχει αναλάβει η Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος, η γερμανική ΕΕΠ. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι φέρεται να έδιναν μέσα από το γερμανικό Υπουργείο Ενέργειας πληροφορίες στους Ρώσους. Οι ίδιοι λένε ότι έχουν συναισθηματικά, είναι δεμένοι με τη Ρωσία καθώς έχουν σπουδάσει εκεί. Τώρα πώς γίνεται δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν σπουδάσει στη Ρωσία να έχουν τόσο υψηλή θέση και να αποφασίζουν θέματα που έχουν να κάνουν με το φυσικό αέριο, ενώ βρισκόμαστε εδώ και 6 μήνες σε πόλεμο με τη Ρωσία, είναι άξιο απορίας για τις γερμανικές υπηρεσίες. Πώς έχει εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Κάτσε ρε, βλέπουμε... Παντελή, αυτό ήταν τρομερό, έτσι. Ναι. Πες μου κάτι, αυτή, ναι, τώρα ήταν κατάσκοπη με την έννοια ότι στρατευμένοι κανονικά πληρωνόντουσαν, ναι, κλπ. Ναι, έτσι φαίνεται. Και επίσης ότι κίνησαν τις υποψίες, γιατί πάντα οι απόψεις τους, ή πολύ συχνά οι απόψεις τους, ήταν υπέρ των ρωσικών συμφερόντων. Παντελή, το αποδέχονται αυτοί. Το αποδέχονται αυτοί. Σύμφωνα με το ρεπορτ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Zeit, οι ίδιοι λένε ότι είχαν συναισθηματική σχέση, ήταν δεμένοι με τη Ρωσία, καθώς είπαν ότι έχουν σπουδάσει εκεί. Αυτά είναι μέχρι του. Του στρατολογήσαν τότε. Αυτοί ήταν από πριν, είναι χρόνια εκεί, επί Μέρκελ, δηλαδή, με την κατάσταση που φτιάξει και η Μέρκελ, τέλος πάντων. Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί, αλλά συνήθως τα στελέχη των υπουργείων μένουν με τις κυβερνήσεις. Δηλαδή, ενώ μπορεί να αλλάζουν οι κυβερνήσεις, τα σοβαρά, τα μεγάλα στελέχη, τα αξιόλογα, διευθυντής και ο υποδιευθυντής, τα λοιπά, μένει τώρα, βέβαια, λογικό, ναι, είναι. Μένουνε. Ρε, τι εγώ γίνεται, πιστεύω, ρε, έχει απλώσει πλοκάμια ο Πούτιν παντού, έτσι, η Ρώση. Πιστεύω ότι ήταν από το προηγούμενο, από την προηγούμενη κυβέρνηση εκεί, έτσι. Τώρα, υπάρχει το θέμα του Nord Stream 1, ο οποίος έχει κλείσει από χθες. Ναι. Αναμένουμε ότι θα ανοίξει το Σάββατο. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Καλά, αν ανοίξει να μου τρυπεί τη μύτη εμένα, αλλά τέλος πάντων. Θα το δούμε αυτό. Και υπάρχει και μία άλλη πληροφορία που είναι η δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα. Ναι. Φιλανδικά μέσα μεταδίδουν φωτογραφίες και βίντεο από τα σύνορα Φιλανδίας-Ρωσίας, ναι, και τα γερμανικά μέσα, στα οποία φαίνεται από μακριά το εργοστάσιο της Gazprom να καίει τεράστιες ποσότητες φυσικού αερίου. Φαίνονται τεράστιες φλόγες να υψώνονται στον ουρανό. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει, ναι. Τις ποσότητες που δεν στέλνουν στην Ευρώπη, τις καίνε. Τις καταστρέφουν. Ναι. Οι ίδιοι βέβαια, οι Ρώσοι υποστηρίζουν ότι οι ποσότητες είναι μειωμένες, καθώς εξαιτίας των κυρώσεων υπάρχουν τεχνικά προβλήματα. Κάτι που κανείς στην Ευρώπη δεν το πιστεύει. Φαίνεται όμως ότι αυτές οι ποσότητες, δηλαδή στέλνουν το 20% πια, αυτό το 80% το παραπανήσιο το καίνε. Οι φλόγες είναι τόσο μεγάλες που φαίνονται μέχρι τη Φιλανδία. Αυτό μεταδίδουν και φιλανδικά μέσα. Κατάλαβα. Σε αυτό το κλίμα κινούμαστε. Τώρα, να σου πω, θα κόψουμε το ρεύμα στις δημόσιες υπηρεσίες. Τι γίνεται τώρα? Παντού το ρεύμα. Δηλαδή και ένα μοντέλο, ναι, θα το φέρουμε και εμείς τώρα εδώ. Αυτό. Θα σου λέει δεν λίγο. Το 19 βαθμούς. Ναι. Δεν το ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι πριν από καιρό, το ακούσαμε και τον κύριο Μητσοτάκη, πριν από πολύ καιρό ο καγκελάριος Σόλτς και η υπουργός εξωτερικών, η κυρία Μπέρμποκ, έχουν πει η Ρωσία έχει εξαπολύσει ένα πόλεμο με βόμβες εναντίον της Ουκρανίας και με ενέργεια εναντίον της Ευρώπης. Σύμφωνα με τον Σόλτς, αντικειμενικός σκοπός της Ρωσίας είναι να προκαλέσει αναταραχή στις κυβερνήσεις της Ευρώπης με απότερο στόχο την διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το έχει πει ο ίδιος ο καγκελάριος Σόλτς. Φαίνεται ότι όλο αυτό είναι σε εξέλιξη. Θα δούμε τι θα γίνει και το Σάββατο εάν θα ανοίξουν το Nord Stream. Πάντως πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο χειμώνας αυτός θα είναι δύσκολος
και ότι βρισκόμαστε εν μέσω ενός πολέμου. Καλά, και να τον ανοίξουν, Παντελή μου, το Σάββατο, και να τον ανοίξουν το Σάββατο, ναι, να τον ξανακλείσουν. Υπάρχει ένα θετικό μέχρι στιγμής. Ότι οι δεξαμενές είναι στο 85% τα αποθέματα. Υπολόγιζαν ναι. ότι το Σεπτέμβρη, θα είναι στο 75. Είναι στο 85. Στόχος μέχρι την 1η Νοεμβρίου να είναι στο 90, πράγμα που φαίνεται ότι θα επιτευχθεί. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν κόψουν αύριο, έχει πάει στο 90%. Ναι. Οι Ρώσοι κόψουν τελείως το φυσικό αέριο, τελείως. Δεν στέλνουν ούτε μία κιλοβατόρα. Πόσο υπάρχει? Τρεις μήνες. Ο χειμώνας αργίζει σε 15 μέρες, που λέει ο λόγος. Ναι. Και οι τρεις μήνες, τέλος πάντων. Λοιπόν, Παντελή, θα τα ξαναπούμε. Θα τα λέμε. Καλημέρα.